Θεωρείται λογικό ότι συμβαίνει αυτή, ότι διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση στη Σύνοδο Κορυφής. Με τους μικρούς να διαμαρτύρονται εναντίον των μεγάλων. Να σας πω. Πέρα από όλα αυτά και από τις αντιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, θα βρίσκουν μια χαρά όλοι. Και οι ονομαζόμενοι συντηρητικοί και οι σοσιαλδημοκράτες και ένα κομμάτι της ονομαζόμενης αριστεράς, όχι της πραγματικής. Και αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα την πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης. Και αυτό που είναι βέβαιο στις 8 του μήνα θα συμβούν δύο πράγματα. Πρέπει να το ένα είναι βέβαιο ότι συνεδριάζει το Eurogroup με θέμα Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, έχοντας υπόψη την έκθεση της Κομισιόν, την τελευταία, που έχει και μια τελευταία παράγραφο που λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί αυστηρή δημοσιονομική πολιτική κλπ. Και μάλιστα να πάρουμε υπόψη και τους ρυθμούς επιβράδυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ίδια και χειρότερη πολιτική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στις 8 του μήνα πρέπει να είναι δυνατό το κουκουέ. Γιατί εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε 4 μνημονιακά κόμματα. Ναι, να είναι δυνατό το κουκουέ, αλλά δεν θα συνεργαστεί με κάποιον, θα είσαστε απ' έξω. Μισό λεπτό. Ναι, 4 μνημονιακά κόμματα κατεβαίνουν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, να το πούμε έτσι, και Βαρουφάκης. 4. Δύο ακροδεξιά φασιστικό, το ένα και το άλλο φασίζουν, που πρέπει να μείνουν έξω από τη Βουλή και το κουκουέ. Λοιπόν, ας διαλέξει ο κόσμος. Τα μνημονιακά. Γιατί τους άλλους πρέπει να τους βγάλει από τη Βουλή τελείως ή το ΚΚΕ για να είναι απ' έξω, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του εργαζόμενου. Γιατί θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική πέρα από τις υποσχέσεις που υπάρχουν. Κύριε Θεοχάρη, σε ό,τι αφορά τους ποινικούς κώδικες. Ναι. Λοιπόν, ήταν απαράδεκτη αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Εμείς πήραμε θέση, μιλήσαμε, σύντομα βέβαια, γιατί θέλει πάρα πολύ κουβέντα. Ναι. Και φύγαμε. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι είναι απαράδεκτο αυτό να έρχεται τελευταία στιγμή, ενώ μπορούσε η κυβέρνηση να τους έχει φέρει όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεύτερο θέμα, σε ό,τι αφορά τον ποινικό κώδικα, επειδή δεν προλαβαίνω να τα αναλύσω όλα, πέρα από ορισμένες θετικές διατάξεις που μπορεί να υπάρχουν, είναι προς αντιδραστική κατεύθυνση. Παράδειγμα, εξοδικαστικός συμβιβασμός σε ποινικές υποθέσεις. Εδώ δεν μιλάει ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε κανένας άλλος. Έχει και άλλα στοιχεία, μια και μιλάμε τώρα για νόμο και τάξη κλπ. Και εγκληματικότητα. Γιατί η εγκληματικότητα τώρα βγήκε. Πόσα χρόνια έχει. Στοιχείο είναι αυτής της κοινωνίας που ζούμε. Δεν είναι στοιχείο. Έχει σχέση και με την ανεργία, έχει σχέση με το τι αντιλήψεις προωθούνται στον κόσμο, έχει σχέση με το ποιοι κρύβονται πίσω από κυκλώματα. Παραδείγματος χάρη, να πάω λίγο πιο προχωρημένα, οι πειρατείες στα καράβια, αυτοί που κάνουν τις πειρατείες, τεχνολογικά είναι πιο μπροστά από αυτούς που τις αντιμετωπίζουν. Άρα, ποιοι ήταν από πίσω. Υπάρχουν συμφέροντα τέτοια. Υπάρχει το θέμα των ναρκωτικών, που είναι σοβαρό και σημαντικό. Εμείς λέμε. Όχι ζωή με δόσεις, ζωή ολόκληρη. Όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Πρόληψη, συστηματική αντιμετώπιση. Επομένως τώρα το νόμος και τάξη, ανοίγει όπως ακούγεται... Ανοίγει παράθυρο κώδικας αυτός για τα μέλη 17 Νοέμβρη, κύριε Παφίλη. Να σας πω, ακούστε τώρα, πρέπει να είμαστε σοβαροί μερικές φορές. Mm-hmm. Όλοι. Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία... Έχει δικαίωμα και οποιοδήποτε να βγει. Αφού υπάρχει νομοθεσία. Ναι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και δεν είναι τώρα. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, αυτά δεν μπορούμε μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Όταν μιλάμε λοιπόν νόμος, κοιτάξτε τι εννοούμε ακριβώς. Θα χτυπηθεί η εγκληματικότητα, ή δεν χτυπάνε τόσα χρόνια. Γιατί στην πλατεία των Εξαρχείων, εγώ μένω εκεί, στο κέντρο, στα Εξάρχεια. Γιατί εκείνο το τρίγωνο, το τετράγωνο, δεν καθαρίζεται. Με ποια έννοια. Να πιαστούν, είναι δουλειά της αστυνομίας να πιάσει όλους τους ναρκέμπορους. Το άλλο το θέμα είναι πιο σύνθετο. Και θέλει συζήτηση. Και δεν εμφανίζεται σήμερα. Τα μπάχαλα τα αυτά είναι πολλά χρόνια και βολεύει μια χαρά το σύστημα. Εδώ πέρα. Επομένως, νόμο και τάξη, όταν ακούμε, ευθέως λέμε ότι θα σταθεί κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όταν θα ξεκινήσουν κινητοποιήσεις και θα ξεκινήσουν και πρέπει να είναι ισχυρό το κουκουέ για να γίνουν μεγαλύτερες ακόμα, γιατί θα τους πάρουν κι άλλα και δεν θα τους δώσουν, τότε θα δούμε το νόμο και την τάξη να εφαρμόζεται εκεί. Όπως ΜΑΤ, παραδείγματος χάρη. ΜΑΤ, είναι δυνατόν η αστυνομία να την καλεί ο εργοδότης για να εμποδίσει τους απεργούς. Και αυτά συνέβησαν με όλες τις κυβερνήσεις. Πέστε μου πώς γίνεται, γιατί τι σημαίνει νόμος. Το νόμιμο, έλεγε ο Χαριλάος, είναι καρκινική λέξη και διαβάζεται το ίδιο από την αρχή και από το τέλος. Ναι. Παραδείγματος χάρη, πώς γίνεται 99% των απεργιών να βγαίνουν παράνομους. Να, αυτή είναι η τάξη που θέλουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα βλέπουμε. Επομένως, λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος να ενισχύσει το κουκουέ, τη δύναμη που θα είναι στο πλάι του την επόμενη μέρα. Οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση. Μαζί τα ψηφίσαν όλα μαζί. Και το νόμος και τάξη είναι αυτό που απαιτεί. Που απαιτούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα για να διατηρήσουν την εργασιακή ζωή.